ξεκινήσω εκφράζοντας πρώτα την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στις 10 βασικές προτεραιότητες που έχει θέσει για την επόμενη πενταετία, μετά από παρέμβασή μου σε συντονισμό μαζί με την Πρόεδρο της Βουλής, επιτύχαμε να συμπεριληφθεί το Κυπριακό ανάμεσα στις 10 σημαντικότερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένδειξη, όχι μόνο μηνύματα που στέλνουμε και στην Κύπρο, αλλά μηνύματα που στέλνουμε και στη διεθνή κοινότητα και μηνύματα που στέλνονται μέσα από την ξεκάθαρη, επαναλαμβάνω, μετά από συντονισμένες προσπάθειες δικές μας και της Πρόεδρου της Βουλής, συγκεκριμένη αναφορά και για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα είχα μια πολύ παραγωγική, πολύ συγκεκριμένη συζήτηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα. Λέχθηκαν αρκετά. Ανταλλάξαμε, επαναλαμβάνω, πολύ συγκεκριμένες απόψεις και με την επιστροφή μου στην Κύπρο θα συγκαλέσω το Εθνικό Συμβούλιο για να ενημερώσω τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, να μοιραστώ και μαζί του τις σκέψεις μου για τα επόμενα βήματα, να δούμε πώς από κοινού, γιατί είναι μόνο μέσα από τη συλλογικότητα που μπορούμε από τη μια να πετύχουμε εθνικούς στόχους, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις όποιες προκλήσεις. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να τα κλειδώσουμε. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, είναι γνωστές από κάποιους κύκλους. Χθες το βράδυ είχα και μια ανταλλαγή μηνυμάτων με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας. Έχουμε διευθετήσει να συναντηθούμε σήμερα πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ακριβώς για να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Θα ενημερώσω τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την ανταλλαγή απόψεων, αλλά και για τη συνάντηση που θα έχω και ελπίζω να ολοκληρώσουμε. Το έχω πει και τις προηγούμενες μέρες, πρέπει άμεσα να υπάρξει κατάληξη. Πρέπει στην επόμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ληφθούν αποφάσεις. Έχουμε μπροστά μας σοβαρότατες προκλήσεις, τις οποίες πρέπει να επικεντρωθούμε. Κύριε Πρόεδρε, σας ζήτησε να ενταχθεί στο σχήμα των προσώπων και τις κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Μελώνη σας ζήτησε στην επικοινωνία σας να συμμετέχει πιο ενεργά στις κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, η κυρία Μελώνη μου ανέφερε κάποιες από τις προσεγγίσεις της. Οφείλω να πω ότι σε κάποια των θεμάτων που μου ανέφερε βλέπω και αντιλαμβάνομαι ότι έχει δίκαιο. Είναι γι' αυτό το λόγο που συμφωνήσαμε να συναντηθούμε και πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ποιο ρόλο μπορούμε να διαδραματίσουμε έτσι ώστε να έχουμε αποτελέσματα. Ως Κύπρος θα το πράξουμε πάντα μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, στις καλές σχέσεις που έχουμε με όλα τα κράτη-μέλη. Σήμερα πρέπει να έχουμε συμφωνία. Να είστε καλά.